Θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικό από όλα είναι να αρχίσουμε να θυμόμαστε τη δημοσιογραφία εκείνη τη εποχή, τι κάνει δημοσιογράφο, όχι μόνο ο πατέρα μου, αλλά η γενιά του γενικότερα δημοσιογραφικά, μπα και μπορέσουμε να εμπνευστούμε για να αλλάξουμε αυτό που προσπαθούμε να πουλήσουμε να δώσουμε στον κόσμο. Φροντίζουμε και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου και η ΕΣΥΕΜΘ με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας που συνεργαζόμαστε σε αυτό το τουρνουά, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Φροντίζουμε κάθε χρόνο να έχουμε κάτι περισσότερο να το πλαισιώνουμε. Σε αυτή τη λογική, φέτος πέρυσι είχαμε ημερίδα με κανονισμούς διαιτησίας, με το VAR που βλέπουμε τώρα και όλα αυτά που τα παρουσιάσαμε πέρυσι. Φέτος είχαμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα για το ποδόσφαιρο, για την εξέλιξή του, την διαχρονική, αλλά και στο δεύτερο σκέλος της για τους επενδυτές, τους Άραβες, τους Κινέζους, τους Ρώσους που μπαίνουν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο πλέον και αλλάζουν τα δεδομένα. Δύο πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τον κύριο Κεντρωτή, και από τον συνάδελφο, τον Μάνο Σταραμόπουλο, που είναι ποδοσφαιρικός αναλυτής πολύ γνωστός. Επίσης, το αγωνιστικό μέρος υπάρχει που αύριο στη Μίκρα θα γίνουν οι αγώνες των παιδικών πρωταθλημάτων, η τελική των παιδικών πρωταθλημάτων στις ΕΠΣΜΗ, αφιερωμένη στο Σταύρο Ρεπανά. Εκεί θα γίνουν και οι απονομές, οι τιμητικές που έχουμε στους βετεράνους ποδοσφαιριστές.